Το μήνυμά του στο ζήτημα της αντιμετώπισης της μάσικας οντρόχειων έστειλαν μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές και σπουδαστές, στο πλαίσιο του 5ου Μαθητικού Φοιτητικού Διαγωνισμού Πολυμέσων για την Οδική Ασφάλεια. Η τελετή βράβευση όσων διακρίθηκαν στον διαγωνισμό πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Δημοτικού Κινηματογράφου Κήπος Αχανιά, παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας Βασίλη Διγαλάκη. Ζητάγαμε οι νέοι μας να μπουν στο διαδίκτυο, να γνωρίσουν τις τραγικές συνέπειες ενός τροχαίου δυστυχήματος και μέσα από την επαφή γνωριμία αυτή να μας δημιουργήσουν το δικό τους αυθεντικό, γνήσιο και εθελοντικό μήνυμα. Πιστεύουμε όλοι μας ότι είναι εποχή πλέον να σταματήσουν οι μεγάλοι να μιλάνε στα παιδιά και τα παιδιά με τα δικά τους μηνύματα να μας οδηγήσουν σε ένα άλλο δρόμο τελείως διαφορετικό από αυτό που είχαμε μέχρι τώρα. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η δράση είναι δράση ζωής, δηλαδή έχει να κάνει σε αυτές τις ηλικίες με την εκμάθηση της κυκλοφοριακής αγωγής και της οδικής ασφάλειας. Είναι ένα μεγάλο και σημαντικό εφόδιο για τη ζωή τους, το οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή να το αντιλαμβάνονται, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύτιμη γνώση. Στη μάσικα των τροχαίων καθώς και στην αντιμετώπιση του προβλήματος αναφέρθηκε ο Βασίλης Διγαλάκης. Χιλιάδες νεκροί τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς πολλοί νέοι ανάμεσα σε αυτούς. Και η αντιμετώπιση του πρέπει να είναι πολυεπίπεδη, πολύπλευρη, απαιτεί υποδομές. Γνωρίζετε όλοι το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού και τις κινήσεις της κυβέρνησης για να προχωρήσει στο νησί μας ο βόρειος οδικός άξονας. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Απαιτείται συνείδηση της οδικής συμπεριφοράς και καλλιέργεια ατομικής και κοινωνικής ευθύνης στο θέμα αυτό. Τον 5ο Μαθητικό Φοιτητικό Διαγωνισμό Πολυμέσων για την Οδική Ασφάλεια διοργάνωσε ο Σύλλογος Αρρωγής Οικογενειών Θυμάτων Τροχιών Δυστυχημάτων, ο Άγιος Χριστόφορος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, του Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, το Επιμελητήριο και άλλους φορείς. Έχουμε δυστυχώς μια πρωτιά, μια άσχημη πρωτιά, είναι τα τροχαία δυστυχήματα ή τροχαίες δολοφονίες. Γιατί όταν πίνεις και οδηγάς, είναι τροχαία δολοφονία. Υπάρχουν τρεις τρόποι αντιμετώπισης των θεμάτων αυτών, των προβλημάτων αυτών. Το ένα είναι η παιδεία, αυτό όμως είναι ένα μακροχρόνιο θέμα. Το άλλο είναι οι υποδομές, ο ΒΟΑΚ που πρέπει να φτιάξουμε και όλα αυτά τα πράγματα. Και το τρίτο είναι το θέμα αστυνόμευσης. Αυστηρή αστυνόμευση. Και στο τέλος της ημέρας, εμείς ως Κρήτες λέμε ξάσου. Είναι από όχι τη συνταξία σου, εσένα, πώς θα οδηγήσεις. Σας προτρέπω, σας παρακαλώ όλους, πραγματικά και την πολιτεία. Εγώ πρώτη φορά είμαι βουλευτής, βλέπω ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση να λύσουμε αυτό το θέμα, το οποίο είναι διαχρονικό. Είμαι πολύ περήφανος που η κυβέρνηση στο πρόσφατο νομοσχέδιο που ψηφίσαμε τον Ιούνιο για την παιδεία βάζει την οδική ασφάλεια ως θεματική από τον νηπιαγωγείο έως και το λύκειο. Συνολικά βραβεύτηκαν 16 ομάδες από νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, ΑΕΗ, με τους νικητές να λαμβάνουν από ένα ποδήλατο, ενώ δόθηκαν και τιμητικοί έπαινοι. Τα παιδιά τα οποία θα πάρουν πρώτο βραβείο θα έχουμε συνολικά περί τα 46 ποδήλατα δώρο, 3 κινητά, 3 μέρες ξενοδοχείο πληρωμένο και εισιτήρια της ΑΝΕΚ πληρωμένα. Επομένως, το κίνητρο για τα παιδιά μας να ασχοληθούν με αυτό πέρα το ηθικό έχει και μια ειδική ικανοποίηση.